Σόμπιν, το φάουλ από το Χάτσον. Τρίτο φάουλ για τον Αμερικανό του Πανιωνίου. Και νέα αλλαγή με το νούμερο 15. Είναι ένας παίκτης που αποκτήθηκε φέτος από τον Πανιώνιο. Είναι ο Νίκος Μποφίλης, μέχρι πέρσι παίκτης του Χαραβιακού. Θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μποσγανά. Έχει ύψος 1,97. Είναι μόλις 20 χρονών. Γάσπαρης για το Χουγκάζ. Γάσπαρης και πάλι. Χάτσον στο high post. Το σούτ και το καλάθι. 75-86 διαφορά στους 11 πόντους. Εδώ ο Τζον Χάτσον με το παράξενο κούρεμα. Μισούνοφ. Θα φτάσει στο lay-up. Ίσως να κάνει και βήματα. Εδώ ο Μιχαήλ Μισούνοφ. 75-88 η διαφορά συντηρείται μεταξύ 13 και 16 πόντων από τον Άρη. Προσποιήθηκε ο Μπένατσεκ. Χάτσον πήγε για το επιθετικό rebound. Μποφίλης έκλεψε ο Γιαννάκης. Βουρτζούμης. Η μπάλα πλάγια για τον Πανιώνιο, έφυγε από τα χέρια του Βουρτζούμη. Γάσπαρης. Χουγκάζ, Βοφίλης και Μπένατσεκ. Απέφυγε το Μισούνοφ με ταμπλό, είναι άστοχος. Ριμπάουντ επιθετικό από τον Χουγκάζ. Μπένατσεκ πέρασε η ασίστ για τον Χουγκάζ. Κόψιμο με φάουλ από το Σόμπιν. Και ο Λέτσιτς ζητάει από το Σέλλες να σηκωθεί για να περάσει σαν αλλαγή. Αλλαγή που θα γίνει αμέσως στη θέση του Σούμποτιτς, ο Αμερικανός του Άρη. Αλλαγή γίνεται και στον Πανιώνιο. Αλλαγή playmaker συγκεκριμένα. Ο Μπάλης στη θέση του Γάσπαρη. Κρίς Χουγκάζ, μία συν μία, δύο βολές τελικά. Ήταν πάνω στην προσπάθειά του το κόψιμο και το φάουλ. Και τώρα άστοχος Μπένατσεκ, προσπάθησε για το επιθετικό rebound. Σέλλερς και Γιαννάκης. Μπουρτζούμης, Σόμπιν, Σέλλερς μπαίνει στη ρακέτα, αφήνει για το Μισούνοφ. Μπουρτζούμης διστάζει το σουτ και το φάουλ από τον Μποφίλη. Εδώ ο κύριος Βιδάλης υποδεικνύει το φάουλ στη γραμματεία. Πρώτο φάουλ για τον Νίκο Μποφίλη. Βαγγέλης Μπουρτζούμης που έχει πετύχει 3 πόντους με ένα τρίποντο. Τέταρτος προσωπικός πόντος. Έχει ύψος 1,92. Είναι 21 ετών. Αστόχησε στη δεύτερη βολή. Μπένατσεκ για τον Μπάλη. Μποφίλης. Μπάλης. Χουγκάζ. Μποφίλης. Μπένατσεκ. Χάτσον. Το σούτ μπροστά από το Σόμπιν. Rebound από τον Μπένατσεκ. Τελικά η μπάλα χάνεται. Γιαννάκης. Αλλάζει χέρι και φτάνει στο lay-up, παλαιώνει το σούτ. Χάτσον όμως μετράει το καλάθι, καθώς αυτό το κόψιμο ήταν στο κατέβασμα της μπάλας. 75-91, η διαφορά έχει διωγγωθεί υπέρ του Άρη. Μπένατσεκ για 2 πόντους, Χουγκάζ στο επιθετικό rebound. Φάουλ από τον Βουρτζούμη. Εδώ και πάλι ο κ. Βιδάλης. Δεύτερο φάουλ του Βαγγέλη Βουρτζούμη. Κρίς Χουγκάζ στις βολές. Ένας παίκτης που έχει ύψος 2 μέτρα και ένα εκατοστό. Ξεκίνησε από τον Πανιώνιο. Εδώ ο Βλάντε Τζούροβιτς με τους αναπληρωματικούς. Στον πάγκο κάθεται και ο πρόεδρος του Πανιώνιου, ο κ. Βεντούρης. Και εδώ ο κόσμος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιαννάκης. Σόμπιν, Σέλλερς με αντίπαλο τον κατά 12 πόντους κοντύτερό του Χουγκάζ. Θα δεχτεί το φάουλ, φυσικά δεν μετράει το καλάθι. Εντυπωσιάζει με τα καρφώματά του ο Σέλλερς. Περιμένουμε να τα δούμε και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη.
Εδώ ο Brad Sellers. 77-92. 15 πόντι διαφοράς. Και τώρα 16-77-93, ό,τι ακριβώς λέγαμε πιο πριν. Η διαφορά συντηρείται. Μποφίλης. Μποφίλης έξω για τον Μπάλης. Μπένατσεκ διστάζει για σουτ τριών πόντων. Χιουγκάζ θα κάνει αυτός. Το σουτ έξω από τα 6-25. Rebound το Μισούνοφ. Σόμπιν για το Γιαννάκη. Σέλερς. Πολύ ωραία ενέργεια. Όμως τον αδίκησε το Στεφάνι του Καλαθιού. Ασίστ για το Χάτσον που θα του φύγει μπάλα από τα χέρια. Μπουρτζούμης. Μισούνοφ θα πάθει το ίδιο ακριβώς που έπαθε και ο Χάτσον. Και time out που ζητάει ο Λάζαρος Λέτσιτς. 77-93. Η διαφορά στους 16 πόντους εδώ φωτεινός πίνακας. Διεθνές αυτό το τουρνουά, Ανδρέας Βαρίκας που διοργανώνει ο Πανιόνιος. Ένα γενικό πλάνο, βλέπετε στο βάθος τον κόσμο, έχει γεμίσει το κάτω διάζωμα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και από τις δύο πλευρές, εσείς μπορείτε να δείτε τη μία βέβαια. Εδώ και πάλι ο φωτεινός πίνακας. ...12-12 τα ομαδικά φάουλ των δύο ομάδων. Και ξαναρχίζει το παιχνίδι με τον Μπάλης. Το screen από το Χάτσον. Μπάλης πέρασε για το Χάτσον. Κόπηκε μπαλιά του όμως. Γιαννάκης. Έκλεψε ο Μποφίλης η μπάλα πλάγια πριν ολοκληρώσει ο νεαρός παίκτης Πανιωνίου. Ο Άρης που αγωνίζεται σε όλο αυτό το δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον Νίκο Γκάλη και που έδειξε να χτύψε λίγο. Ίσως βέβαια και είναι και τα σχέδια του Λάζαρο Λέσιτς. Εδώ μια θαυμάσια backdoor του Γιαννάκη. Αξιοποιείται εξίσου θαυμάσια από τον Βαγγέλη Μπουρτζούμη. 77-95. Χάτσον προσπάθησε να ξεφύγει. Μποφίλη σουτ για τρεις πόντους. Η μπάλα Στεφάνη και στα χέρια του Μπουρτζούμη. Γιαννάκης θα φτάσει εύκολα στο lay-up. 77-97 η διαφορά στους 20 πόντους. Η μεγαλύτερη από την αρχή του παιχνιδιού. Ο αρχηγός της εθνικής μας εδώ. Μποφίλης. Για το Χουγκάζ, Μπάλης, Μπένατσεκ. Θα πετύχει το καλάθι. 79-97, Βλάντε Τζούροβιτς. Βλέπει την ομάδα του να χάνει με μεγάλο σκορ, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα ένα φιλικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι προετοιμασίας. Ρωμανίδης. Το φάουλ έχει γίνει από το Χουγκάζ. Τρίτο του παίκτη του Πανιωνίου και δικαίωμα για βολές στο Μιχάλη Ρωμανίδη. Ρωμανίδης που πέρυσι ήταν χρυσή αλλαγή τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στους αγώνες του Άρη στην Ευρώπη. Χάτσον κέρδισε το rebound. Μπάλης για το Χουγκάζ με αντίπαλο το Βουρτζούμι αυτός. Θα γυρίσει αστοχή. Rebound από τον Χουγκάζ και πάλι. Φάουλ από το Γιαννάκη τελικά. Τρίτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη και εδώ ο κύριος Ρήγας που υποδεικνύει το φάουλ στη γραμματεία. Κρις Χιουγκάζ ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανιόνιο. Μεταγράφει και πήρε μάλλον υποσχετική μεταγραφή για ένα χρόνο στη Δάφνη όπου έπαιξε βασικός και συντέλεσε στην άνοδο της ομάδας. Στην Α2 και επέστρεψε στον Πανιόνιο μετά από εντολή του Βλάντε Τζούροβιτς. 80-97 η διαφορά στους 17 πόντους, 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα. Μπουρτζούμης για το Ρωμανίδη. Γιαννάκης στριφογυρίζει με στη ρακέτα, κλέβει ο Μπάλης με φάουλ όμως. Δικαίωμα για μία συν μία βολές και ενώ ήδη μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.
Ο Γιαννάκης είναι εύστοχος. 80-98 και τώρα 80-99. Μπένατσεκ δυσκολεύεται και από το Ρωμανίδη. Μποφίλης στο κατέβασμα της μπάλας πιέζει ο Βουρτζούμης. Χιουγκάζ. Μπάλης. Χάτσον. Με αντίπαλο το Σέλερς. Θα αστοχίσει. Ήταν έρμπολ. Η μπάλα θα καταλήξει στο Γιαννάκη. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Βουρτζούμης. Γιαννάκης. Που δεν βιάζεται βέβαια. Σέλερς. Αντίπαλος το Χάτσον. Έκλεψε ο Μποφίλης εκεί πολύ έξυπνα. Θα φύγει για το lay-up. Θα πετύχει το καλάθι. Πρώτο καλάθι του Νίκο Μποφίλη. Στο παιχνίδι 82. Να εδώ ο νεαρός. Που μεταγράφηκε φέτος στον Πανιόνιο. 82-99. 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι όλα προφανώς για τον Άρη. Που καλείται να ξεπεράσει τους 100 πόντους τώρα. Γιαννάκης. Για το Μισούνοφ. Κόπηκε με φάουλ από τον Μποφίλη. Δικαίωμα για βολές. 2 μόλις δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο Άρης έχει ήδη εξασφαλίσει την νίκη και την πρώτη θέση έτσι στο μεγάλο διεθνές τουρνουά του Πανιωνίου. Μισούνοφ στις βολές. Και έτσι ο Άρης φτάνει τους 100 πόντους, 82-100. Και θα τους ξεπεράσει, 82-101. Μπένατσεκ, ίσως να γίνει κεφάλαιο από το Ρωμανίδη, πετάει όπως όπως την μπάλα. Το παιχνίδι τελειώνει, εδώ φωτεινός πίνακας, 82-101. Ο Άρης νίκησε τον Πανιόνιο στο μεγάλο τελικό του μεγάλου αυτού διεθνούς τουρνουά Ανδρέας Βαρίκας που διοργάνωσε ο Πανιόνιος για να τιμήσει τη μνήμη του Ανδρέα Βαρίκα αλλά και τα 100 χρόνια της ιστορίας. Αμέσως τώρα θα γίνουν οι απονομές των επάθλων στους τρεις πρώτους νικητές. Πρώτη θέση λοιπόν σε αυτό το τουρνουά και ενώ βλέπουμε τους δύο προπονητές, τους δύο Γιουγκοσλάβους προπονητές και μαζί τους τον Χάρη Παπαγεωργίου, μάνατζερ του Άρη. Πρώτη θέση λοιπόν για τον Άρη Θεσσαλονίκης, δεύτερη για τον Πανιόνιο, τρίτη για την Γιουγκοπλάστικα και τέταρτη για την Τσέσεκα. Σε αυτό το τουρνουά που ο Πανιόνιος φιλοδοξεί να το εντάξει στο καλεντάρι της FIBA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Εδώ όλοι οι παίκτες του Πανιονίου. Γάσπαρης και Μπάλης, τα δύο playmaker, μαζί τους ο Μποφίλης. Παρακαλούνται οι ομάδες να πάρουν θέση πίσω από το βάθρο. Θα δούμε και την απονομή. Είστε Παυλίτσεβιτς. Εδώ το λάβαρο του Πανιωνίου, κρεμασμένο ακριβώς πάνω από το τερέν. Να περάσουμε και να δούμε εμείς τους πόντους. Λυπήρηδης 7 με ένα τρίποντο, Γιαννάκης 28 πόντους. Γκάλης 8 πόντους, Σούμποτιτς 5 πόντους με κανένα τρίποντο, Μισούνοφ 14 πόντους, Ρωμανίδης 4, Βουρτζούμης 6, Σόμπιν 2 πόντους και 27 πόντους πέτυχε ο Σέλερς. Εμείς βλέπουμε τον Άρη και τον Πανιόνιο που παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή. Να περάσουμε στον Πανιόνιο τώρα, 14 πόντους με 4 τρίποντα από τον 19 πόντι από τον από το Φάνη Χριστοδούλου με 4 τρίποντα, Μποσγανάς 7 πόντι, Γάσπαρης 20 πόντι με 2 τρίποντα, Χουγκάς 3 πόντι, Μπένατσεκ 6, 4 πόντι από τον Γκίλιτς, 9 πόντι από τον Χρήστο Χριστοδούλου με 1 τρίποντο, ο Μπρούγος πέτυχε 4 πόντους, ο Χάτσον 8 πόντους και ο Μποφίλης 2 πόντους. Εδώ τα κύπελα και τα μετάλλια για τις τρεις ομάδες που ήδη έχουν παραταχθεί. Εμείς θα δούμε. Τους πρωταθλητές και κυπελούχους Ελλάδος να σηκώνουν άλλο ένα κύπελο. Πρώτη η ομάδα του γυμναστικού ψιλόγου Άρης Θεσσαλονίκης. Να λοιπόν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Αθλητικός. Ο Νίκος Γκάλης δεν βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Είναι μέσα στα αποδυτήρια. Για την απονομή παρακαλείται κυρία Ελένη Βαρίκα. Η γυναίκα του Ανδρέα Βαρίκα, αδερφή μάλλον του Ανδρέα Βαρίκα, θα δώσει το κύπελο στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Μια συγκινητική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ. Ο αρχηγός της εθνικής μας που πριν 3 χρόνια έχει σηκώσει σε αυτό το γήπεδο το βαρύτιμο κύπελο του Ευρωμπάσκετ, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τα μετάλλια βέβαια και τα αναμνηστικά διπλώματα στους υπόλοιπους παίκτες του Άρη. Ο κόσμος, οι φίλοι του Πανιωνίου περιμένουν την απονομή στον Πανιόνιο.
κάτι που γίνεται τώρα. Ο Φάνης Χριστοδούλου, αρχηγός του Πανιωνίου, θα πάρει τη δεύτερη θέση στο βάθρο. Ο πρόεδρος Πανιωνίου, κύριος Βεντούρης, τον βλέπουμε χαμηλά δεξιά στην οθόνη, θα δώσει το δεύτερο τρόπαιο στο Φάνη Χριστοδούλου. Και στην τρίτη θέση η Γιουγκοπλάστικα, ο αρχηγός της, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, φίλαθλη του Πανιωνίου εδώ στις εξέδρες. Γιουγκοπλάστικα λοιπόν, ο Περάσοβιτς στο βάθρο. Και στην τέταρτη θέση η Τσέσεκα. Εμάς εδώ τελειώνει η περιγραφή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας σε όλους αυτούς τους αγώνες, τους τρεις αγώνες του μεγάλου διεθνούς τουρνουά. Ανδρέας Βαρίκας, εδώ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλή σας νύχτα.